Συγχαρητήρια στο Λούκα, νομίζω ήταν άξιος νικητής. Εμείς δεν παρουσιαστήκαμε καθόλου καλή σήμερα. Μπορούμε να βρούμε πολλές δικαιολογίες, αλλά δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία. Ο Δούκας ήταν καλύτερος από εμάς, ήθελε περισσότερο από εμάς το παιχνίδι, όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εμείς κάναμε πάρα πολλά λάθη. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν ήμασταν καλύτεροι από τον Δούκα και πολύ δίκαια χάσαμε. Κάποια ερώτηση υπάρχει? Να το πω, κύριε Καρπανάκη, ναι, κύριε Καρπανάκη. Αν ήταν να πω με μία λέξη το παιχνίδι, θα έλεγα κερδίσαμε. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, ένα παιχνίδι δυνατό. Ένα παιχνίδι το οποίο το ελέγχαμε στη δική μας σκορ συνέχεια εμείς. Νομίζω ότι όπως είπε και ο Νίκος, κερδίσαμε δίκαια. Δεν απειληθήκαμε τουλάχιστον από το θέμα του σκορ. Το να έχει διακύμανση και να περάσουν μπροστά ή να περνάμε μπροστά. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού φαινόμαστε ότι το θέλουμε, ότι το έχουμε, ότι το ελέγχουμε. Δείξαμε ψυχραιμία, δείξαμε συγκέντρωση και όπως ξαναλέω, ότι νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια. Στηριχτήκαμε πολύ στην άμυνα. Είχαμε καλή άμυνα. Περιμέναμε τον ΠΑΟΚ σε πιο δυνατή άμυνα. Θα είχαμε πρόβλημα αν έπαιζε την άμυνα που παίζει ο ΠΑΟΚ. Ήταν καλός ο Μαγκαφουράκης, ο τερματοφύλακας, στα σούτ από 9 μέτρα, ίσως επειδή οφειλόταν στην πολύ καλή άμυνα που παίζαμε, είχε 7 στα 11 μόνο από τα 9, που σημαίνει ότι τα σούτ γινόντουσαν υπό πίεση, γιατί όπως ξέρουμε ο ΠΑΟΚ έχει από την περιφέρεια σούτ. Και όπως επίσης και η διαφορά μας ήταν ότι αυτό που επιζητούσαμε βγάζοντας τις άμυνες όπως είδαμε, να τρέξουμε και στο εφηδιασμό, και βάλαμε και 6 γκολ από εφηδιασμό σε αντιθέσει που από τον ΠΑΟΚ που δεν φάγαμε, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω εφηδιασμό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον ΠΑΟΚ. Εμείς συνεχίζουμε, κάθε παιχνίδι το κοιτάμε πολύ διαφορετικά. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να παίζουμε καλύτερα, προσπαθούμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Ξέρουμε ότι οι στόχοι μας είναι διαφορετικοί. Είπαμε ότι στην πορεία θα κοιτάξουμε αν γίνεται να αλλάξουμε στόχους. Αυτή τη στιγμή είμαστε προσγειωμένοι και κοιτάμε τη συγκομιδή βαθμών και ειδικά από ένα ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι από τις πιο μεγάλες ομάδες στο πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια στο ΠΑΟΚ για τη φετινή δουλειά που κάνει, για την προσπάθεια που κάνει, για τους στόχους που έχει βάλει. Θα ξαναβρεθούμε στο κύπελο. Θέλω να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους και όπως είπε και ο Θοδωρής, εμείς θα κάνουμε γιορτές. Χάνουμε και κερδίζουμε. Κύριε Μπραουδάκη, μάλλον θέλετε να τοποθετηθείτε. Ναι, θέλω 2-3 πράγματα. Ναι. Πρώτα θέλω σχόλιο για τη διατησία και αυτοί σας. Μετά από τον κύριο Γεωργιάδη, μια εξήγηση για το αν συμφωνείς ότι δεν εξατάμει να την παίζει στην διατησία. Και η τελευταία ερώτηση είναι αν αυτός ο εκμεταλλευτός που έκανε οι αρνητές σας μέσα στον χώρο, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν απόρρια το ότι ενώ θέλουν δεν μπορούσαν να παίξουν άμυνα ή συνήθως συμβαίνει, έχω την αίσθηση ότι το πολύ λόγο έκανε στην άμυνα. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο σκληροπισμό το 40 και μετά. Θέλω να δω το παιχνίδι για τα θέματα διαιτησίας. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, όπως λέμε όλοι οι προπονητές, η διαιτησία. Δυστυχώς ή ευτυχώς, φέτος θα καθορίσει και τον υποβασμό και το πρωτάθλημα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εγώ μετά από 35 χρόνια φέτος πήγα στο αθλητικό δικαστή για τη λέξη ντροπή. Όσο για το σημερινό παιχνίδι, θέλω να το δω στο βίντεο για να έχω περισσότερο κρίση. Εγώ, να το πιάσω από εγώ. Πολλά είναι τα ερωτήματα. Γι' αυτό σου πήρα πάμε, εγώ, για να σκεφτείς. Πάμε λίγο πρώτα τη διατησία. Πολύ εύκολα θα μπορούσα εγώ να έρθω εδώ και να, κάνω παράπονα για τη διατησία. Δεν ήταν καλή και να ψάχνω να βρω δικαιολογία. Ειλικρινά δεν ξέρω αν ήταν καλή ή όχι, αλλά πιο ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει κιόλας αν ήταν καλή ή όχι. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε ακόμα και αν ήταν κακή η διατησία, όπως το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Ναι, μπορεί να πούμε ότι
προπονητές στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα πολλοί έχουν μιλήσει για τη διαιτησία. Συνήθως μιλάνε όταν χάνουν. Είναι ένα θέμα αυτό που απασχολεί όλα τα αθλήματα και όχι μόνο το δικό μας. Δεν είναι δουλειά μου. Ας τα βρουν άλλοι και ας τα λύσουν. Πάντησα. Όχι, όμως. Για αμυντική συμπεριφορά. Δεν είχαμε. Σας είπα και πιο πριν ότι μπορώ να βρω δικαιολογίες. Αυτό ήταν το έκτο παιχνίδι σε μια πάρα πολύ δύσκολη σειρά. Με δύο παιχνίδια τώρα την τελευταία εβδομάδα στην Αθήνα, δηλαδή και μεταξύ. Μπορώ να δώσω μια δικαιολογία ότι η ομάδα ήταν κουρασμένη, ότι δεν είχε ενέργεια να βγάλει στην άμυνα. Προσπαθήσαμε με διάφορους τρόπους να το αλλάξουμε αυτό. Δηλαδή, αλλάξαμε κάποιους παίκτες στην άμυνα, αλλάξαμε στο τελευταίο 20 λεπτό την άμυνα που παίζαμε, αλλά δεν βγάλαμε άμυνες για να μπορέσουμε να φύγουμε στον εφηδιασμό. Θεωρώ ότι είναι θέμα καθαρά ενέργειας που δεν είχαμε. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Είπατε ότι παρακολουθείτε όλα τα παιχνίδια μας. Ήταν κάτι που συνέβαινε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Όχι, αυτό σε ρώτησε. Ναι, αυτό. Ωραία, ναι. Αυτό. Η κούραση. Οι συμπεριφορές μέσα στο πάκι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Στους διαιτητές, στους αντιπάλους. Όταν χάνει, σου φταίνει όλα. Και ο συμπαίκτης σου και ο εαυτό σου και ο αντίπαλος και ο διαιτητής σου φταίνει όλα. Εμείς δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Δεν είχαμε ενέργεια, δεν είχαμε συγκέντρωση, όλα αυτά λείπανε. Μπορούμε να πούμε ότι έφταιγε η κούραση που είχαμε. Μπορούμε να πούμε ότι δεν αισθανόμασταν τέτοια πίεση μέσα στον αγωνιστικό χώρο που μας δυσκόλευε ακόμα περισσότερο. Ναι, όντως υπήρχε εκνευρισμός και υπήρχαν φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο που μπορούσαμε να μπούμε στο παιχνίδι. Αλλά χάναμε την μπάλα με παιδικά λάθη. Είτε σε φρυδιασμό, είτε σε οργανωμένη επίθεση, σε ειδικές καταστάσεις, 6 με 5, 6 με 4, αυτά. Πάντησα. Να συμπληρώσω για τους διαιτητές που θέλω να δω. Ένα αξιοσημείωτο που θέλω να το δω πάρα πολύ είναι ότι εμείς είχαμε 10 πέναλτι κατά και είχαμε 4 κερδισμένα. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ.